Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα. Χρόνια καλημέρα. Πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Βραδίνια και κύριε Κασιμάτη. Χρόνια πολλά. Κύριε Θεοχάρη, έχουμε μία διαφωνία εδώ. Ότι έγιναν οι φιέστες και όλα αυτά που συνέβησαν με τον κύριο Τσίπρα για τους οδικούς άξονες, για τις εθνικές οδούς. Και τελικά μετά ξανακλείσανε, λέει. Έτσι λένε κόμματα. Συγγνώμη, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι κλείσανε. Δεν υπάρχει να κλείσει κανένα δρόμο. Δεν ξέρουμε, να μας πει ο κύριος Θεοχάρης. Συνέβη αυτό το πράγμα, δηλαδή έκλεισαν οι δρόμοι ξανά για να συνεχιστούν τα έργα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αν συμβαίνει αυτό. Πρόκειται περί φιέστας, πρόκειται για μια Κολομβία των Βαλκανίων. Αν όμως δεν συμβαίνει, είναι για προβοκάτσια. Ας μας πει ο κ. Θεοχάρης, μπορεί να ξέρει. Να ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον που ξέρω εγώ δεν είναι ένας δρόμος που τον περνάω έτσι για να σας πω από πρώτο χέρι να έχω κάνει ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ξέρω καταρχήν ότι δεν έχει περάσει η δεύτερη στρώση του οδοστρώματος και συνεπώς κλείνει γραμμή-γραμμή για να λωρίδα-λωρίδα για να περάσουν τη δεύτερη στρώση. Πρώτον και δεύτερον. Θα κλείσει μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή θα το αφήσουμε και για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ναι. Να ταλαιπωρήσουν λίγο τον κόσμο άλλη μια φορά και από εκεί και πέρα θα το κλείσουμε, ναι. Για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκεί που χρειάζεται. Αυτό τι σημαίνει, έπρεπε να γίνουν εγκαίνια, κύριε Θεοχάρη? Είναι προφανές ότι τα εγκαίνια πάντοτε έρχονται μέσα από την πολιτική πίεση. Οι πολιτικοί βιάζονται συνέχεια να κόψουν τις κορδέλες. Μιλάμε για δρόμους οι οποίοι ήταν κολλημένοι και παγωμένοι για χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε τίποτα για δύο μήνες. Όμως το άγχος του Πρωθυπουργού είναι φανερό να στρέψει έστω και για λίγο την προσοχή μακριά από τα δύσκολα μέτρα που θα ψηφίσει. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μια τελευταία φορά, γιατί μετά από αυτά τα δύσκολα μέτρα που ψηφίζει μέχρι το 2024, άρα υποθηκεύει τη χώρα μέχρι τότε στην πραγματικότητα το τέταρτο μνημόνιο. Μετά το μόνο που θα το απομένει είναι ακριβώς αυτή η πολιτική της. Κύριε Θεοχάρη, αυτές οι πολιτικές συμπεριφορές, συγγνώμη, αλλά είναι, αν ισχύουν αυτά που λέτε και τα λοιπά, είναι ωραίο και είναι υποκριτικές. Και επειδή αύριο έχουμε την 21η Απριλίου και θυμόμαστε τον Πατακό με το Μυστρί, δηλαδή το μυαλό μας εκεί πάει, κύριε Θεοχάρη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, μια αριστερή κυβέρνηση δεν έπρεπε να τα κάνει. Έπρεπε να πει στον χρόνο που πρέπει. Θα κάνουμε τα εγγένεια αυτά και τα λοιπά. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν ξεκίνησαν αυτά τα έργα από άλλη κυβέρνηση, να συμμετάσχουν και οι υπουργοί εκείνοι που έβαλαν την δική τους, έτσι, που συνέβαλαν και οι ίδιοι, και να γίνει, εκεί δημιουργείται το κλίμα της συνένεσης. Αλλά να γίνονται τέτοιες φιέστες και μετά να κλείνει ο δρόμος και τα λοιπά, αυτά μόνο σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Έχουμε καμιά αμφιβολία ότι η λέξη που χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση είναι υποκρισία? Γιατί μου λέει έχουμε δηλαδή καμία αμφιβολία ότι έχουμε κυβερνήσει με τάχομου ψεύτικους ιδεολογικούς καυγάδες, για παράδειγμα, και κάνουμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι λέμε? Ναι, θα πούν όμως ότι ο κύριος Θεοχάρης, επειδή είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης, τέλος πάντων, ρίχνει τους δικούς του πυράβλους Tomahawk και τέλος πάντων και στυλιτεύει την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εγώ στυλιτεύω όπου βλέπω το άσχημο, δεν φοβάμαι να πω τα λάθη. Για παράδειγμα, το να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι το κόμμα του ιδιωτικού τομέα και μας έχει διορίσει στους μισούς δημοσίους υπαλλήλους, δεν πρέπει να το πούμε. Το να πούμε ότι το πιο νεοφιλελεύθερο κόμμα... Θα σας ακούσουν οι νεοδημοκράτες και θα σας κάνουν κριτική, προσταγή. Γιατί... Καλά, κριτική κάνει ο καθένας. Εγώ θέλω ο κόσμος να κρίνει αυτά που λέω. Και ας με κρίνει. Εγώ να πω το εξής. Το πιο νεοφιλελεύθερο κόμμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έχει περάσει. Τι με νοιάζει αν ο καθένας βάζει την ταμπέλα του ότι είναι αριστερός, ότι είναι δεξιός, ότι είναι κεντρός? Εφόσον εκτελήσαμε αυτούς τους όρους οι ίδιοι πολιτικοί επί 40 χρόνια, τώρα ζητάμε στον κόσμο να σηκωθεί από την καρέκλα, να πάει να ψηφίσει με ενθουσιασμό γιατί πιστεύει σε ιδεολογίες? Τις ιδεολογίες εμείς τις κάναμε κουρέλι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λείπει. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία. Γιατί μας έγραψε ένα μήνυμα ένας ακροατής και λέει: εγώ δεν τα πιστεύω, λέει, αυτά, γιατί τα αναφέραμε εμείς νωρίτερα ότι έκλεισε ο εθνικός άξονας και τέλος πάντων μετά τη φιέστα. Ναι, ότι έκλεισε τώρα δηλαδή γιατί γίνονται έργα και δεν ολοκληρώθηκαν κτλ. Και λέει: δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ισχύουν, γιατί δεν βγήκε, λέει, κάποια ανακοίνωση. Αυτό μας είπε ένας φίλος ακροατής. Και απάντησα εγώ, κάναμε κουβέντα εδώ με τον Νίκο τον Παρδουνή και λέω: για ένα τέτοιο θέμα δεν βγαίνουν ανακοινώσεις. Δεν θα βγάλει η εργοληπτική εταιρεία ή το Υπουργείο ανακοίνωση και κλείσαμε τον δρόμο. Και όμως έχει βγάλει το Υπουργείο Υποδομών, δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Ναι. Έτσι, που μιλάει για μια ωραία μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του Ποταμιού και των μέσων που τα στηρίζουν. Αυτό λέει. Έτσι απαντάει. Λοιπόν, τα πράγματα έτσι, είναι πολύ έτσι απλά. Λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών. Δεν υπάρχει συμμετρία. Η κορδέλα κόβηκε
για να γίνουν τα εγγένεια. Δεν θα έρθει κάποιος να την ενώσει με σελοτέπ ξανά κλείνοντα τον δρόμο. Το κόψιμο έγινε, θα κλείσει ησύχως και χωρίς ανακοινώσεις για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί. Πάντως, κύριε Θεοχάρη, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι, και μιλάει κυρίως για την εξωματική αντιπολίτευση, ότι όταν δεν έχεις να κάνεις ουσιαστική αντιπολίτευση, ασχολείσαι με τέτοιου είδους θέματα. Μα αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αν μου επιτρέψει να τελειώσω, Πέτρο μου. Ναι. Επίσης, εγώ πιστεύω το μόνο που δεν είπε η Νέα Δημοκρατία να κατηγορήσει τον Τσίπρα που έβρεξε τη Δευτέρα μετά το Πάσχα. Ναι. Το συγκεκριμένο θέμα, για να το πιάσουμε ένα-ένα όμως, Νίκο, κύριε Θεοχάρη, να σας ρωτήσω, είναι σοβαρό θέμα που δείχνει πολιτική συμπεριφορά ή δεν είναι? Για να μην περνάει οτιδήποτε και να πέφτει. Εγώ σας λέω το εξής. Αυτό που είναι σοβαρό είναι το πώς φέρεται ένα πολιτικό προσωπικό και ένα πολιτικό κατεστημένο απέναντι στους πολίτες. Υποτιμά τη νοημοσύνη τους, τους θεωρεί ηθαγενείς και προσπαθεί να σκοροδέψει με καθρεφτάκια. Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα στον κύριο Τσίπρα εάν συνεχιζόταν συνεχίζονταν τα έργα για 1,5-2 μήνες ακόμα. Δεν είναι μακριά, είναι πραγματικά έργα τα οποία ξεκόλλησαν με ενέργειες του κύριου Σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε την πρόοδο εκεί που έγινε. Φυσικά. Λοιπόν, γιατί δεν είχαν γίνει όλο εκείνο το διάστημα, αυτό να το πούμε. Είχαν καθυστερήσει, δεν γινόταν καμία εργασία, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Μπορεί να μην υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να μην υπήρχε συντονισμός σωστός, να μην είχαμε σκύψει πάνω στο θέμα. Τώρα ο κύριος Σπίτι έσκυψε στο θέμα, κινητοποίησε το μηχανισμό, λειτουργήσε. Αυτό να το χαιρετήσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Στους οποίους κατηγορούσε ότι λυμμένο τα τόσα χρόνια, βέβαια. Ναι. Ας το πούμε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ολοκλήρωσε τα έργα, γιατί αυτό έχει σημασία για την καθημερινότητα του πολίτη. Άρα κανένας δεν θα έλεγε τίποτα στην κυβέρνηση αν έκοβε την κορδέλα σε δύο μήνες. Μπορεί λοιπόν κάποιος να μην ονομάσει την κυβέρνηση Μαδούρο κυβέρνηση, όπως γράφουν στα blogs και στα διάφορα, όταν υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο στα προβλήματα του κόσμου. Έτσι. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις όλες κλείνουν. Δεν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο στο δρόμο ή φίλο ή γνωστό ή οτιδήποτε, ο οποίος να μην μου λέει ασφιχτιό, δεν αντέχω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Προχθές διάβαζα στην Καθημερινή μια επιστολή ενός Έλληνα, φιλέλληνα στην πραγματικότητα, ο οποίος παντρεύτηκε Ελληνίδα, ήρθε, έφτιαξε την επιχείρησή του εδώ, παράτησε τη δουλειά του στο εξωτερικό που μεγάλωσε και ζούσε, την έφτιαξε εδώ πέρα και τώρα πια, επειδή είναι νομοταγής και πλήρωνε κάθε τελευταίο ευρώ και δεν έκρυβε τίποτα, τώρα λοιπόν φεύγει και δεν μεταφέρει την επιχείρησή του στην Κύπρο, όπως ενδεχομένως κάνουν παράνομα ή παράτυπα χιλιάδες συμπολίτες μας, μετακομίζει ο ίδιος στην Κύπρο. Δηλαδή ακόμα και τώρα, στην ίστατη στιγμή που παίρνει την απόφαση αυτή, την κάνει με τον νόμιμο τρόπο. Φεύγει με την οικογένειά του. Και εσείς όμως, όταν είχατε, κύριε Θεοχάρη, την ευκαιρία και ήσασταν στην κυβέρνηση, δεν καταφέρατε να φέρετε επενδύσεις στην Ελλάδα, έστω και με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν κινητοποίησατε τα λόμπι των Ελλήνων ανά τον κόσμο. Δεν καταφέρατε να δημιουργήσετε. Ήσασταν κυβερνητικό στέλεχος όμως. Ήσασταν γενικός γραμματέας σε έναν νευραλγικό πόστο στο τμήμα εσόδων, πάρα πολύ σημαντικό, γενικό εναντίον εσόδων. Αλλά θέλω να πω με την έννοια ότι μετήχατε σε εκείνο το σχήμα, ότι θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον φορολογικό αυτόματα, δηλαδή μέσα σε μικρό διάστημα, τουλάχιστον ένα κομμάτι δηλαδή να γίνει, να υλοποιηθεί. Δεν το κάνατε αυτό όμως. Φοβάμαι λοιπόν, και θα είμαι ο πρώτος που θα την κατηγορήσει την κυβέρνηση. Εγώ ήρθα σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι σταμάτησε να κάνει αυτά που έπρεπε να γίνουν από τον Ιανουάριο του 2014. Θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει πάρα πολλές αλλαγές και θα μπορούσε να κάνει και πράγματα διαφορετικά. Εγώ ήμουν σε μια θέση η οποία ενδεχομένως να μην μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος και θα πρέπει να το λέω κάθε φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο. Ενσάρκωνα μια προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από την κυβέρνηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αυτό έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που εγώ μπορούσα να σκεφτώ. Να είμαι αποστασιοποιημένος και σε μια υγιή και ασφαλή απόσταση από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Εγώ τις υλοποιούσα και προσπαθούσα να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας πίσω βαθμούς ελευθερίας. Διότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα έσοδα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο κόψιμο στα δημοσιονομικά και αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να παίρνει τα πλεονάσματα λες και είναι να διαλύει κάθε επιχείρηση και να την απομισά και να την δεσμίζει. Αλλά όμως δεν είναι καλή στην κοινωνική πολιτική, δεν είναι καλή στην αναπτυξιακή πολιτική και εκεί πέρα αποτυχάνουμε όλοι.
τώρα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή. Πρέπει να φέρουμε ένα νέο φορολογικό, ένα νέο ασφαλιστικό, να στηρίξουμε τις επενδύσεις και να κάνουμε πέντε έργα, όπως λέω εγώ. Τα δύο από αυτά είναι για το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή το να φτιάξουμε ένα ναυτιλιακό κέντρο με τρεις ουρανοξύστες στην Κραποτσένα και να φέρουμε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Το να καθαρίσουμε μέσα σε τρεις μήνες τα ναυτιλία και να ξεκινήσουμε να δουλεύουν τα ναυτιλία μας, διότι αυτή τη στιγμή θα αλλάξουν όλα τα πλοία για περιβαλλοντικούς όρους στις δεξαμενές τους και δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να γίνεται ναυτιλική χώρα με Έλληνες τεχνίτες που φεύγουν από την Ελευσίνα και πάνε και δουλεύουν με ροκάματα στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν τώρα. Αν θέλουμε να δούμε ξανά δουλειές. Ωραία, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και επειδή για πάρα πολλά χρόνια καλέπτα και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ξέρετε, τα τελευταία 20 χρόνια η συζήτηση που γίνεται είναι η δημιουργία ενός ναυτιλιακού κλάστερ στον Πειραιά, που θα έτσι αγκαλιάσει με την ομπρέλα του και θα αναπτύξει την ναυτιλία. Κανείς δεν το έκανε. Ακόμη και αυτοί που ως πρωματοπίδα της πολιτικής τους έχουν φιλελευθερισμό στην οικονομία. Αυτοί απεδείξαν στην πράξη πιο κρατικιστές από τους σημερινούς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας όλο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που έχει αποτύχει πλήρως. Δηλαδή έχουμε μια χώρα, το έχω ξαναπεί, με χιλιάδες πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς και πάση μόνο σε ένα σημείο, το πολιτικό προσωπικό. Και επειδή έχω ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει, θα συμφωνήσω λέει, με τον κύριο Θεοχάρη, ο λαός λέει άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Προφανώς θα εννοείς αυτό που είπατε, ότι καμιά φορά λες ότι είσαι αριστερός και κάνεις αυτό που λες δεξιή πολιτική. Αλλά το ζητούμενο στην Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα και όχι το τι λέει, τι δηλώνει ο καθένας. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Εντάξει, κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι πήρε σκληρά μέτρα, πήρε τα μνημόνια. Καλός ή κακός, τέλος πάντων, αυτή η αξιολόγηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενδεχομένως θα κλείσει. Αυτός που θα κληθεί να εφαρμόσει τα πολύ σκληρά μέτρα αυτών των συμφωνιών θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα να πέσουν έξω. Από τώρα μέχρι το 19 ή τέλος του 18 που ενδεχομένως να γίνουν εκλογές, ο πολιτικός χρόνος είναι τεράστιο. Έτσι. Ανατρέπονται τα πάντα. Εξαφανίζονται κόμματα και εμφανίζονται καινούργια. Άρα οι σχετισμοί αλλάζουν. Μην τα παίρνουμε δεδομένα. Θέτω ένα ερώτημα, ότι αυτός που θα έρθει να τα εφαρμόσει δεν μπορεί να διαπραγματευτώ. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει κάποιος να πει είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα μνημόνια φτάνουν μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν, δεν βγαίνουν. Δηλαδή το ότι στοκαμιλίζουμε και η Κομισιόν μας βοηθάει σε αυτό, να μην κοιτάμε κατάματα τα προβλήματα, και καταλήγουμε να έχουμε την κυρία Λαγκάρτ να λέει το αυτονόητο ότι 3,5% για 10 χρόνια δεν μπορεί να διατηρηθεί σε αυτή τη χώρα, σημαίνει ότι πια πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Δηλαδή από εδώ και μπρος, αν θέλετε από το 18-19 και μετά, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς βάζουμε ένα σχέδιο, κρατάμε αυτό το 3,5%, ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ότι κατά την άποψή μου το 3,5% πρέπει να κρατηθεί ως πλεόνασμα εσόδων-εξόδων, αλλά το 2% να πηγαίνει σε παιδί στη χώρα και να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους ανέργους μέσω των επενδύσεων και των προσλήψεων, δηλαδή τη μείωση της ανεργίας. Πρέπει να μειώσουμε στο 20% τις ασφαλιστικές εισφορές για να είναι λειτουργικό το σύστημα, 20% τη φορολογία και πάνω κάτω, όπως σας τα λέω, τα έχουμε υπολογίσει και με τον και με οικονομολόγους, ότι μπορούμε να έχουμε τα ίδια ελλείμματα, άρα να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στους εταίρους μας, μπορούμε να αποκλιμακώσουμε το χρέος πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία πολύ πιο δραστικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τα ενία της χώρας στα χέρια μας και να βάλουμε μια τάξη. Κύριε Θεοχάρη, αν λέει η κυβέρνηση, επειδή κάνατε μια αναφορά στο θέμα μείωση των εισφορών, αν μειωθούν εισφορές μοιραία, θα μειωθούν και συντάξεις. Οι συντάξεις μειώνονται. Το πρόβλημα είναι ότι θα μειώσει αυτή η κυβέρνηση τις συντάξεις και δεν θα το αξιοποιήσει για να μειώσει τις φορές. Δηλαδή ερχόμαστε να κάνουμε τα κοψίματα χωρίς να δώσουμε τουλάχιστον το αναπτυξιακό, την αναπτυξιακή όθηση. Γιατί ξέρετε, καλό είναι να πετυχούν οι αριθμοί, αλλά αν οι αριθμοί συνοδεύονται από έναν εργαζόμενο που παίρνει 300 ευρώ, δουλεύει 15 ώρες και δεν έχει καμία διασφάλιση εργασιακή, νομίζω ότι δεν θα το θέλει κανείς αυτό. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι μειώνοντας από το 27% που είναι η κύρια και η επικουρική στο 19% περίπου, μπορούμε χωρίς να μειώσουμε άλλο τις συντάξεις, χωρίς να αυξήσουμε τα ελλείμματα, μόνο το γεγονός ότι θα δοθεί, υπάρχει η λεγόμενη ελαστικότητα της εργασίας, δηλαδή
θα μπουν είτε από μαύρη εργασία είτε από την ανεργία νέοι εργαζόμενοι στο σύστημα και θα δώσουν εισφορές, να κρατήσουμε τα ίδια επίπεδα ελλειμμάτων και συντάξεων. Άρα λοιπόν μπορούμε να βρούμε ένα νέο σημείο ισορροπίας, το οποίο δεν θα είναι αυτό το καταστροφικό που ζούμε σήμερα. Λοιπόν. Τώρα, κύριε Θεοχάρη, το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή εσείς είστε ένας νέος πολιτικός και εκφράζετε ένα νέο ήθος, διαφορετικό από την ψηφοδυρική αντίληψη κάποιων, λένε και ισχυρίζονται κάποιοι στρατιωτικοί συντάκτες για το ελικόπτερο που έπεσε, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος στα βόρεια σύνορά μας, που εκεί δεν υπάρχουν ούτε απειλές ούτε κίνδυνοι, να κάνει τις χαμηλές πτήσεις. Και αυτό έγινε όταν ανακοινώθηκε τέλος πάντων ότι στην περιοχή εκεί της βόρειας Ελλάδας, της Υπήρου κτλ., έγινε μια αποψήλωση στρατιωτικών μονάδων, μεταφέρθηκαν στρατόπεδα κτλ. Αντέδρασαν κάποιοι πολιτικοί της περιοχής, γιατί θέλουν να υπάρχει εκεί παρουσία. Και σαν αντιστάθμισμα αυτής της αντίληψης δόθηκε εντολή να πετούν κάποια ελικόπτερα ώστε να τονώνεται στις ακριτικές περιοχές το αίσθημα των πολιτών ή να κάνουν κατόπτευση χώρων σε μια περιοχή όμως που δεν υπάρχουν κίνδυνοι, δεν υπάρχουν απειλές από την δυναμική των Σκοπιανών για παράδειγμα ή των Αλβανών που βρίσκονται στα βόρεια σύνορά μας, αλλά είναι στο Ανατολικό Αιγαίο και στην άλλη διαφορετική περιοχή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πώς το βλέπετε εσείς? Καταρχήν να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσαν τους οικείους τους και στην οικογένεια της κοπέλας η οποία τραυματίστηκε και η οποία και να της ευχηθώ γρήγορη και καλή ανάρρωση. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι στο βαθμό που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι μια λανθασμένη λογική και τακτική. Δεν τονώνεται το αίσθημα και το φρόνημα των Ελλήνων με το να περνάνε ελικόπτερα και αεροπλάνα πάνω από τα σπίτια τους. Το αντίθετο θα έλεγα. Τονώνεται με την σωστή συνεχή παρουσία και των ενόπλων δυνάμεων που να επιτελούν το έργο τους, δηλαδή να νιώθει ο κόσμος ότι υπάρχει ασφάλεια, αλλά και κυρίως την καλή λειτουργία του κράτους παντού. Στην υγεία, στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος, στην καθημερινότητά του, στην αυτονόμηση, εκεί τονώνεται το αίσθημα του πολίτη ότι ζει σε μια χώρα ευνομούμενη και προφανώς στην ασφάλεια η οποία, ας το πούμε, έχει και από τη φύση της πολλά πράγματα τα οποία είναι κρυφά και δεν μπορούν να είναι στη δημόσια σφαίρα, κάνει μια προβολή ότι εφόσον το υπόλοιπο κράτος λειτουργεί σωστά, θα λειτουργεί και η ασφάλειά του και έτσι τονώνεται το αίσθημα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, νομίζω ότι είναι υπερβολική μια τέτοια κατηγορία αυτή τη στιγμή, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές οι πτήσεις θα είχαν νόημα ή θα είχαν μια λογική αν δεν ήταν τόσο υψηλόβαθμοι οι οποίοι ήταν μέσα. Δεν έχει νόημα να πεις ότι κάνουμε υπερπτήσεις, πέρα δόθε και στέλνουμε τους στρατηγούς μας σε αυτές. Προφανώς θα υπήρχαν άλλο προσωπικό σε τέτοιου είδους πτήσεις. Άρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι μάλλον η κριτική υπερβολική. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσουμε και βεβαίως να σας πούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να σας είχαμε κάποια στιγμή στο στούντιο για πολλά ζητήματα. Ξέρετε ότι και η χαρά θα είναι δική μου, οπότε να το κάνω. Οπότε θα το κάνω. Το λέμε κάθε φορά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.